Ο τότε υπουργός και ο Ελληνοϊσραηλινός επιχειρηματίας συναντήθηκαν στο νησί μας στις 21 Μαΐου του 2016. Ο παπάς ήρθε στην Κύπρο για μια βάφτιση, όπως θα ακούσετε να λέει ο ίδιος στην επίμαχη ηχογράφηση. Μια σημαντική λεπτομέρεια, η συνάντηση και ο καυτός διάλογος έγιναν την παραμονή των βουλευτικών εκλογών. Σε πράγμα, το ζητήσε. Ναι, δεν πρέπει να. Γιατί είναι εκλογές βουλευτικές αύριο. Και εγώ, στην κυβέρνηση δεν είναι. Δεν είμαι ο κοινωνικός τέλεχος αυτό που οπότε ήρθα να βοηθήσω στον το κόμμα. Και ήρθα και δεν. Δηλαδή και ειδοποίησα και το ΑΚΕΛ και το Προεδρικό. Ναι. Και είπα θα είμαι κάτω, ναι, τότε έρχομαι, τότε φεύγομαι, σας ενημερώνω. Ναι. Στην αρχή της συνομιλίας Παπάς και Μιονής ακούγονται να αναζητούν ένα απόμερο σημείο στο υποστατικό στο οποίο βρίσκονται. Από την επεξεργασία του ντοκουμέντου προκύπτει ότι κάθονται σε εξωτερικό χώρο. Μετά από 35 λεπτά σε διπλανό τραπέζι έρχεται μια παρέα από ανυποψίαστους ντόπιους οι συζητήσεις των οποίων επίσης καταγράφονται. Ο Γιώργος δεν είχε καταφέρει να πάρει. Μην τα ζητήσετε. Πού ήσανε. Οι δύο πρωταγωνιστές αναγκάζονται για λίγο να χαμηλώσουν την ένταση της φωνής τους. Είναι το σημείο όπου ο παπάς μιλάει για αυτούς που έβγαλαν πολλά λεφτά και λίγο αργότερα η επίμαχη συζήτηση για τη Μαρέβα Μητσοτάκη.